Τα συνδικάτα τίμησαν την εργατική πρωτομαγιά με 24-ωρη απεργία και συγκεντρώσεις. Πάμε στη Μαρία Τσιγκίδου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώνονται σε λίγο οι συγκεντρώσεις. Σε λίγο, Μαρία, ολοκληρώνονται οι συγκεντρώσεις. Με συγκεντρώσεις, όπως είπαμε, και πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Τίμησαν σήμερα εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα την εργατική πρωτομαγιά. Το κάλεσμα της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ήταν στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί εκπρόσωποι των εργαζομένων έκαναν τις καθιερωμένες ομιλίες τους. Είπαν για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ισχύει από σήμερα, τα 50 ευρώ μεικτά. Αυτά τα χρήματα όμως, είπαν, είναι ελάχιστα, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στο ελάχιστο τις αυξήσεις που καλούνται καθημερινά να πληρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, και ζήτησαν οι αυξήσεις αυτές να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας, έφτασαν εδώ στο Σύνταγμα και στη συνέχεια διαλύθηκαν. Λίγο νωρίτερα από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ είχαμε τη συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου πάλι εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Και στη συνέχεια έγινε πορεία στο κέντρο της Αθήνας και αυτή τη στιγμή περνούν εδώ από τον Σύνταγμα και φυσικά στη συνέχεια θα διαλυθούν. Να πούμε, Μαρία, ότι σήμερα είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Αντιμετώπισαν και όσοι προσπάθησαν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας, καθώς από πολύ νωρίς, από τις 9 το πρωί, έχουν κλείσει σχεδόν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Σύνταγμα. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι δεν λειτουργούν σήμερα, δεν κινούνται τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή το μετρό και το τραμ. Τώρα, Μαρία, έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού για περίπου 700.000 εργαζόμενους. Ακριβώς. Από σήμερα, λοιπόν, αρχίζει και μετράει στο μισθό των εργαζομένων ο νέος μισθός. Είναι τα 50 ευρώ μεικτά, τα οποία θα προσθεθούν και θα αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζομένων. Είναι καλοδεχούμενα, μας είπαν, στις συνεντεύξεις που κάναμε εδώ στις συγκεντρώσεις. Είναι καλοδεχούμενα, όμως είναι λίγα. Έτσι, απλά δεν φτάνουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Τσιγκίδου. Μαζικές είναι οι συγκεντρώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Χρήστο. Στεφανή, Χρήστο. Καλή σας μέρα, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούμε την πορεία της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είναι μία από τις τρεις πορείες και συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή πηγαίνει προς το μνημείο του Καπνεργάτη, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς της πρωτομαγιάς του 1936 εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι άλλη μία πορεία, είναι αυτή του ΠΑΜΕ από το άγαλμα Βενιζέλου. Ξεκίνησε πριν από λίγο, βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή, θα καταλήξει στην οδό Βενιζέλου με Εγνατία, ενώ προηγήθηκε αυτή η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε στο πάρκο του Εργατικού Κέντρου. Βγαίνουν εργαζόμενοι της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ εκεί, τίμησαν την ημέρα αφήνοντας στεφάνια χωρίς να πραγματοποιήσουν πορεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ και επιστρέφουμε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στο Χρήστο Σαμαρά που παρακολουθεί την πορεία των εξουσιωστών. Βρίσκεσαι στο τέλος της πορείας. Ακριβώς, βρισκόμαστε στο τέλος πορείας, στην οδό Σταδίου, και ακολουθούμε την πορεία των αντιεξουσιαστικών ομάδων, οι οποίες νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδόν αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στην πλατεία Συντάγματος, καθώς, όπως έχουν ανακοινώσει, θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προς τη Βουλή για τον εορτασμό της επετείου της εργατικής πρωτομαγιάς. Όπως ακούσαμε νωρίτερα, ακόμη το κέντρο της Αθήνας, οι περισσότεροι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας είναι κλειστοί και είναι αδύνατον κάποιος να κινηθεί με αυτοκίνητο. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η συγκέντρωση, η οποία είναι η τελευταία, σιγά σιγά όλοι οι δρόμοι σταδιακά θα αρχίσουν να δίνονται στην κυκλοφορία. Να σας ευχαριστήσω πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις για τη σημερινή ημέρα. Τιμούμε τον κόσμο της εργασίας με πράξεις, είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την Πρωτομαγιά και το συνδέει με την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ. Υποδεχόμαστε την εργατική Πρωτομαγιά με την εφαρμογή ενός μέτρου ουσίας για τους εργαζόμενους. Την αύξηση της βασικής αμοιβής κατά 50 ευρώ το μήνα, που σημαίνει έναν 15ο μισθό κάθε χρόνο, και ταυτόχρονα την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 31 ευρώ τον μήνα.
Τώρα είναι η ώρα των πολιτών και κυρίως των πιο αδύναμων. Τιμούμε τον κόσμο της εργασίας όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις. Είμαστε στο δρόμο για να διαδηλώσουμε απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλώνει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μέτρα τώρα για την ακρίβεια, η οποία σαρώνει τα λαϊκά νοικοκυριά, τους μισθωτούς εργαζόμενους, την κοινωνική πλειοψηφία. Είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής και μιας νέας αρχής για την κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής κατέθεσε στεφάνι ο επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Τιμούμε τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες που δεν λύγησαν, τους Έλληνες που θυσιάστηκαν απέναντι στον κατακτητή για να έχουμε μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική. Η μοναδικά σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο δρόμος της ταξικής πάλης. Αυτή κινεί τον τροχό της ιστορίας μπροστά ως την πλήρη απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η σημερινή Πρωτομαγιά βρίσκει τον εργαζόμενο αντιμέτωπο με τη χειρότερη καταπάτηση των δικαιωμάτων του τις τελευταίες δεκαετίες. Στεφάνι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, τη μνήμη όσων εκτελέστηκαν εκεί, κατέθεσε και ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Τιμούμε τη μνήμη του σήμερα με μία υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι σε αυτό το τόπο δεν θα ξανακάνει ποτέ κουμάντο ο φόβος.